Το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, σελίδα 660, κεφάλαιο νη β, 52 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίδα 660, κεφάλαιο 52, εδάφιο 13, νη β 13. Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί ψηλά σφόδρα. Καθώς πολλοί έμειναν εξτατικοί επί σε, τόσο ή το πρόσωπον αυτού άδοξον, παραπαντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων. Ούτω θέλει ραντίσει πολλά έθνη, οι βασιλείς θέλουν συφράξει το στόμα αυτών, διότι θέλουν συνειδεί εκείνον, τον οποίον το οποίο θέλουν συνειδεί εκείνο το οποίο δεν εναλαλήθη προς αυτούς και θέλουν συνοήσει εκείνο το οποίο δεν ήκουσαν. Τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κυρίου εις τίν απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ καλός και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμούμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος είπε των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψη ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένων υπό Θεού και τεταλαιπωρημένων. Αλλά αυτό σε τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών. Και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν, πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Και ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. Αμήν. Τρία ερωτήματα, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού ζητάνε απάντηση. Ποιος είναι αυτός που θα ευωδοθεί στη ζωή του, θα υψωθεί, θα δοξαστεί και τελικά θα αναβεί ψηλά σφόδρα? Ποιος είναι αυτός? Το δεύτερο είναι πώς θα τον διακρίνουμε, πώς ενεργεί, πώς αποκαλύπτεται. Και το τρίτον είναι γιατί ενεργεί με αυτόν τον τρόπο και γιατί εργάζεται με έναν τρόπο παράδοξο. Το έργο του είναι έργο παράδοξων. Το ερώτημα είναι γιατί. Αυτά τα τρία ερωτήματα, τα οποία την απάντηση των οποίων θα βρούμε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού και αφορούν τον Ιησού Χριστόν, αυτά τα τρία ερωτήματα θα μας δώσουν απαντήσεις στο ερώτημα που πρέπει κάθε χριστιανός να έχει όταν πλησιάζει το Θεό. Κύριε, ποιος είμαι, ποιος νομίζεις ότι είμαι? Όχι τι λένε οι άνθρωποι, ούτε τι νομίζω εγώ ή τι είμαι, αλλά εσύ ποιος νομίζεις ότι είμαι? Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μου? Πώς πρέπει να εργάζομαι, να στέκομαι, να ζω, να περπατώ? Και το τρίτο ερώτημα είναι ποια είναι η αποστολή μου, ποιο είναι το έργο μου? Τι θέλεις από μένα να κάνω? Εάν ο χριστιανός δεν έχει αυτά τα ερωτήματα όταν πλησιάζει το Θεό, βεβαίως μέσα στο ταμείο του, όχι ενώπιον των ανθρώπων όταν προσεύχεται, αλλά όταν κλείνει την πόρτα του δωματίου του,
γνωρίζοντας ότι μόνο σε αυτό το χώρο και επί το λόγο του Κυρίου είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί σε αυτόν ο πατέρας του, ο πατέρας ο ουράνιος. Δεν υπάρχει άλλος χώρος όπου ο πατέρας ο ουράνιος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπαίνει στο ταμείο, μπαίνει για να συναντήσει τον πατέρα του τον ουράνιο. Δεν μπαίνει για να εκφράσει τις απόψεις του, τις γνώμες του, να ζητήσει τα αιτήματά του, αλλά μπαίνει να αποκαλυφθεί σε αυτόν ο πατέρας του, να αναγνωρίσει αν είναι ευαρεστημένος με αυτόν και να εξητήσει από τον πατέρα του τον ουράνιο να ενεργήσει, καθώς είναι οποιόν ενεργήματα, μόνο αυτός είναι οποιόν ενεργήματα στη ζωή του ανθρώπου, να ενεργήσει εν δυνάμει στη ζωή του, ώστε αφενός με να του αποκαλύψει την αλήθεια και την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει και πώς πρέπει να περπατάει, και αφετέρου να ενεργήσει εν δυνάμει και εν δόξη, αποκαλύπτοντάς του το έργο του και την αποστολή του και συμμαρτυρώντας στο έργο του και την αποστολή του με τις ενέργειές του. Εάν ο χριστιανός δεν εισέρχεται έτσι στο ταμείο του, η προσευχή του είναι ματαία. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, γιατί αρχίζει και πολυλογεί και περιγράφει ζητήματα τα οποία δεν θέλει να ακούσει ο Θεός. Καθώς λέει ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και όχι αιτείτε, ζητείτε, ψάξτε να βρείτε τον τρόπο του πώς, του πότε, του τι πρέπει να κάνεις για να είναι βεβαιωμένη η Βασιλεία του Θεού στη ζωή σου. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο χριστιανός ο αληθινός, δηλαδή ο αναγεννημένος, ο βαφτισμένος εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών και ο πιστεύσας και εξητήσας και βαφτιστής από τον ίδιο τον Χριστό με Πνεύμα Άγιο, είναι ελευθερωμένος μεν από την αμαρτία, αλλά είναι ανάγκη να δουλωθεί στον Θεό για να είναι ο καρπός του εις αγιασμόν και το τέλος του η ζωή αιώνιος. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι και πρέπει να είναι δούλος και μάλιστα καλός, πιστός, φρόνιμος, και δούλος είναι αυτός που έχει με τα πάσης βεβαιότητος υποτάξει τον εαυτό του, είναι υποτεταγμένος σε κάποιον που έχει απόλυτη εξουσία σε αυτόν και σε όλα τα δικά του. Ποιος λοιπόν είναι ο άνθρωπος τον οποίον θα υψώσει ο Θεός, θα ευωδώνει ο Θεός, θα δοξάζει ο Θεός και θα παραλάβει ο Θεός? Δεν είναι άλλος παρά ο ελευθερωθής από την αμαρτία και δουλωθήσει στον Θεό, ώστε να έχει τον καρπό του εις αγιασμόν και το τέλος του ζωή αιώνιος, δηλαδή ο αληθινός δούλος του Θεού. Ο δούλος μου θα ευωδωθεί. Και το παράδειγμά μας είναι ένα, Ιησούς Χριστός ο Κύριος, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του λαβών δούλου μορφή, και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και αφού ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος και αφού ταπείνωσε τον εαυτό του, τότε έγινε δούλος, υπήκοος εις των Θεών μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό το λόγο, όχι γιατί ήταν ο Υιός του Θεού, όχι γιατί ήταν ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, αλλά γι' αυτόν το λόγο ότι εταπείνωσε αυτόν και έγινε δούλος, υπάκουος κατά πάντα στον πατέρα του,
Γι' αυτό το λόγο ο Θεός, ο Πατέρας του, τον υπερύψωσε και εχάρισε εις αυτόν το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλίνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Μόνο ο δούλος θα υψωθεί, θα υψώνεται, θα ευωδώνεται, θα δοξάζεται, και μάλιστα λέγει προφητικά ο λόγος του Θεού, αφότι εστάθησε αφότου εστάθης πολύτιμος ενώπιόν μου, σε εδόξασα. Μόνο ο δούλος του Θεού είναι αυτός, τον οποίον όμως με τα πάσης βεβαιότητος συνεχόμενα θα υψώνει, θα ευωδώνει, θα δοξάζει και θα παραλάβει στο τέλος. Και ο δούλος τι χαρακτηριστικά έχει? Άδοξος. Εξέπληξε πάντας. Αυτός ο οποίος ήλθε για να γίνει βασιλιάς των βασιλιάδων και κύριος των κυρίων. Εξέπληξε πάντας, διότι τόσο ήταν άδοξον το πρόσωπον αυτού παραπαντός ανθρώπου και τόσο ήταν άδοξον το είδος αυτού παρά των ιών του ανθρώπου. Άδοξος. Το είδος αυτού ταπεινών, διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα ο Θεός να ενεργήσει με τα δικά του ενεργήματα και να κάνει βασιλείς να φράξουν το στόμα τους ενώπιον αυτού, άρχοντες ισχυρούς και όλους τους ανθρώπους, γιατί είδαν εκείνο το οποίο κανείς δεν τους διηγήθηκε και κατανόησαν εκείνο το οποίο ποτέ δεν άκουσαν. Εάν δεν μάθουμε να είμαστε πραείς και ταπεινοί στην καρδιά, δηλαδή δούλοι, δουλοθέντες εκουσίως εις τον Θεόν, εις το να εξητούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ποτέ δεν θα βλέπουμε το Θεό με τα ενεργήματά του να ενεργεί στη ζωή μας, να μας ευωδώνει, να μας υψώνει, να μας δοξάζει και εν τέλει να μας παραλάβει. Αντιθέτως, ο άνθρωπος που έστω και αν δεν μπορεί, όταν κατανοήσει αυτό που ποτέ κανείς δεν του διηγήθηκε, όταν κατανοήσει αυτό που ποτέ κανείς δεν του εξήγησε, ότι τους ταπεινούς ο Θεός τους υψώνει, τους υπερηφάνους τους γκρεμίζει, εάν δεν το κατανοήσει αυτό, έστω και αν δεν μπορεί, ώστε να ζητήσει χάρη από το Θεό, να του χαρίσει ο Θεός, να είναι, να γίνει, να τον κάνει ο Θεός πράο και ταπεινό στην καρδιά, ποτέ δεν θα απολαμβάνει στη ζωή του την εύνοια του Θεού. Ποτέ. Και εμείς θέλουμε να απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού, αδερφοί. Πιστεύω όλοι μας, και εγώ πολύ θέλω. Τι να σας πω, αν κάτι θέλω, είναι να ευαρεστείτε ο Θεός στη ζωή μου. Δεν είναι εύκολο. Μάλιστα θα τολμούσα να πω, είναι αδύνατον να είμαι ευάρεστος εις τον Θεόν. Αλλά όμως πιστεύω ότι αν βρω χάρη ενώπιον του Θεού, και χάρη θα βρω μόνο μπορώ και ταπεινώνομαι ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αν βρω χάρη ενώπιον του Θεού θα με καταστήσει ο Θεός, θα μας καταστήσει ο Θεός, θα σε καταστήσει ο Θεός να είναι ευάρεστος, να είσαι ευάρεστος ενώπιον του. Τώρα όμως πώς είναι ο δούλος τον οποίον ευωδώνει ο Θεός? Και το Πνεύμα το Άγιο, ο προφητικός λόγος λέει, ποιος πίστεψε στο κηρυγμά μας? Και ο βραχίον του Κυρίου σε ποιον θα αποκαλυφθεί? Και εξηγεί, στον Ιησού το δούλο. Τον δούλο που στο τέλος ο Θεός τον απεκάλεσε Κύριο των Κυρίων και Βασιλιά των Βασιλιάδων. Τον απέστειλε ως δούλο, έμεινε δούλος
και τον κατέστησε βασιλιά των βασιλιάδων και κύριων των κυρίων. Σε ποιον λοιπόν απεκαλύφθη και θα αποκαλυφθεί η κρατεά χείρ του Κυρίου και ο εξυπλωμένος βραχίωνας του Θεού? Σε αυτόν που ανεβαίνει, ανέβηκε σαν τρυφερό φυτό μέσα από μια ξεραμένη γη. Γιατί η γη είναι ξερή μέσα στην οποία ζούμε. Απολύτως ξερή μέσα στον κόσμο και συχνά πολύ ξερή και μέσα στην εκκλησία. Ποιον ο Θεός θα ευωδώνει, σε ποιον ο Θεός θα αποκαλύπτει το βραχίωνά του τον εξυπλωμένο? Σε αυτόν που βγαίνει σαν ένα τρυφερό φυτό μέσα από ξερή γη. Γι' αυτό και δεν έχει καλός, δεν έχει είδος σαν το είδος των λοιπών ανθρώπων, δεν έχει ωραιότητα την ωραιότητα του κόσμου τούτου, αλλά αντιθέτως είναι καταπεφρονημένος και το αποδέχεται, είναι απεριμένος από τον ανθρώπων και το αποδέχεται, είναι άνθρωπος θλίψεων, γιατί λέει η Γραφή, στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, πλην μη φοβήστε, εγώ νίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε τον κόσμο, και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Δεν έχει λοιπόν κάλος, είδος, ωραιότητα, αλλά αντιθέτως είναι περιφρονημένος, απεριμένος, άνθρωπος θλίψεων, αλλά όμως δόκιμος στις αδυναμίες και στους πόνους. Καθώς λέει ο Παύλος, εγώ δεν έχω να καυχηθώ για τίποτα, παρά μόνο για τις αδυναμίες μου, για τις θλίψεις μου και για τις ταλαιπωρίες μου. Γιατί ο Παύλος απεφάσισε να είναι μιμητής του Ιησού Χριστού. Δόκιμος λοιπόν, δηλαδή ξέρει να υπομένει, ξέρει να μακροθυμεί, ξέρει να συγχωρεί, ξέρει να ευγνωμονεί το Θεό, να ελπίζει στο Θεό και να περιμένει από το Θεό. Δόκιμος στους πόνους του, στις αδυναμίες του και στις ασθενίες του, ώστε αυτός πραγματικά έχει αποστολή, έχει έργο. Ποιος αυτός? Ο δούλος που εδούλωσε οικειοθελώς τον εαυτό του μόνο στον Θεό. Δεν είναι δούλος ανθρώπων. Εάν ήθελον, μου άρεσε να ήμουν δούλος ανθρώπων, λέει ο Απόστολος Παύλος, ανήρεσκο να ήμουν δούλος ανθρώπων ή να άρεσα στους ανθρώπους, δεν θα μπορούσα να είμαι δούλος Θεού. Ο δούλος του Θεού δεν αρέσει, δεν θέλει να αρέσει στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι δεν τους αρέσει στους ανθρώπους. Δεν τους αρέσει. Τον περιφρονούνε, τον απορρίπτουνε. Όταν ακούς τους ανθρώπους να σε κρίνουν και να σε κατακρίνουν, επειδή είσαι στο θέλημα του Θεού, ταπεινώσου και δόξασε. Μη σε ενδιαφέρει τι λένε οι άνθρωποι για σένα, για την οικογένειά σου, για την εκκλησία που σε πρόσθεσε ο Χριστός. Πολλά θα λένε. Καλό είναι αυτό. Καλό σημείο, καλή ένδειξη είναι. Εσύ πρόσεξε την καρδιά σου, μη χαλάσει. Μην ενοχλείσαι. Αν είσαι περιφρονημένος, αν σε κρίνουνε, σε κατακρίνουν, σε κατηγορούνε, επειδή περπατάς πραγματικά στο λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού, επειδή αγαπάς τον Ιησού Χριστόν, επειδή αγαπάς τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, επειδή σ' αρέσει η πνευματική ζωή και δεν είσαι μέσα στο φρόνημα του κόσμου και το φρόνημα της σάρκας, επειδή έχεις όρια το Λόγο του Θεού και μόνο το Λόγο του Θεού και δεν βγαίνεις έξω από τα όρια, και επειδή το κέντρο της ύπαρξής σου είναι το ταμείο σου, μη λυπάσαι. Μη λυπάσαι όταν αυτοί σε βρίζουν και εσύ προσεύχεσαι. Πιο πολύ να προσεύχεσαι για αυτούς, για να τους φέρει ο Θεός σε μετάνοια και να δοξαστούν και αυτοί μαζί με σένα εκείνη την ημέρα στην παρουσία του Χριστού. Πιο πολύ να χαίρεσαι.
Έχεις αποστολή, έχεις έργο. Ο Θεός σε εξέλεξε για να ενεργήσει όχι μόνο στη ζωή σου, αλλά και στη ζωή του περιβάλλοντών σου. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι τα 7 πνεύματα του Θεού περιτρέχουν σε περιπάσεις της γης, διαπάσεις της γης, για να βρουν έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια ενώπιον του Θεού, που η καρδιά του να είναι ευθεία ενώπιον του Θεού, που η καρδιά του να είναι ειλικρινής ενώπιον του Θεού, που η καρδιά του να είναι κατά την καρδία του Θεού, ώστε ο Θεός να δώσει και να αποκαλύψει τη δόξα του και τη δύναμή του με τα ενεργήματά του ενώπιον όλων των ανθρώπων, ώστε η αποστολή σου, το έργο σου, να ευωδώνεται με καρπό πολύ και ο καρπός του να μένει. Γιατί λοιπόν αποδέχθηκε? Γιατί είναι θέμα αποδοχής. Ο λόγος του Θεού, και μάλιστα με χαρά λέγοντας, όταν ρώτησε ο Θεός, γιατί δεν διέταξε ο Θεός, δεν διατάζει ο Θεός να πας, ποιος θα υπάγει δι' ημάς, και ο λόγος του Θεού είπε, ο Υιός του Θεού το ομονογενής είπε, ιδού εγώ ο Θεέ μου, με χαρά θα πάω να κάνω το θέλημά σου. Εκούσια, με χαρά θα πάω να κάνω το θέλημά σου. Γι' αυτό έγινε δούλος, γι' αυτό αποδέχθηκε, απαρνήθηκε τον εαυτό του, απαρνήθηκε τη δόξα του και αποδέχθηκε την απόρριψη των ανθρώπων, την περιφρόνηση των ανθρώπων, τις θλίψεις αποδέχθηκε, τις αδυναμίες αποδέχθηκε, τους πόνους αποδέχθηκε, την αποστροφή των ανθρώπων αποδέχθηκε, την καταφρόνηση των ανθρώπων αποδέχθηκε και αποδέχθηκε να τον λογίζονται οι άνθρωποι σαν μηδέν, μηδενικό, τίποτα δεν είσαι. Γιατί όμως τα αποδέχθηκε όλα αυτά? Επειδή ήταν το θέλημα του πατρός του? Αμήν, αλλά όχι μόνο. Τα αποδέχθηκε γιατί σκόπευε να βαστάξει τους πόνους και τις αδυναμίες των ανθρώπων πρώτον. Δεύτερον, να φορτιστεί αυτό στην πλάτη του τις θλίψεις των ανθρώπων. Έστω κι αν οι άνθρωποι νομίσαν ότι είναι τετραυματισμένος από το Θεό και ταλαιπωρημένος από το Θεό, αυτός ήξερε ότι δεν ήταν τραυματισμένος από το Θεό, ούτε ταλαιπωρημένος από το Θεό, εκλεγμένος και απεσταλμένος από το Θεό, ήξερε ότι είναι, για να πάρει στην πλάτη του τις αδυναμίες μας, τις θλίψεις μας. Τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία του έφερε στη ζωή μας την ειρήνη του Θεού, με τις πληγές της ταλαιπωρίας του εμείς γιατρευόμαστε, και όλοι εμείς, καθώς είμαστε πλανημένοι ως πρόβατα, μας κάλεσε, βγήκε έξω, μας έψαξε και μας βρήκε και μας έφερε στην πείμνη του, και όλα αυτά έγιναν γιατί ο Κύριος, ο Θεός, ο Πατέρας, σε αυτόν που ήταν δούλος, έθεσε σε αυτόν όλες τις ανομίες μας, ολονών μας. Όπως δι' ενός ανθρώπου του Αδάμ ήρθε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και δι' ενός ανθρώπου του νέου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, ήρθε η ζωή αιώνιος σε όλους τους ανθρώπους. Η αποστολή του ήταν χαρακτηριστικά 7. Πρώτον, να πάρει στην πλάτη του τις αδυναμίες μας. Δεύτερον, να βαστάξει τις θλίψεις μας. Τρίτον, να συγχωρήσει τις παραβάσεις μας. Τέταρτον, τις ανομίες μας. Πέμπτον, να μας δώσει την ειρήνη του Θεού. Έκτον, να μας γιατρεύει, να μας θεραπεύει με τις πληγές του. Και έβδομον, να μας οδηγεί ως πρόβατα πλανημένα στη βοσκή του και να μας καθιστά πρόβατα της βοσκής του. Αυτή είναι η αποστολή του. Και συμπερασματικά, αυτή είναι η αποστολή σου, αδελφέ και αδελφοί. Όπως ο Θεός απέστειλε με,
έτσι εγώ αποστέλλω εσάς και εσένα. Εάν θέλεις λοιπόν να ευωδώνεσαι στη ζωή σου και να σου αποκαλύπτεται ο κρατεός βραχίων του Κυρίου, ο εξιπλωμένος βραχίων του Κυρίου, γίνε δούλος Θεού. Ποιος θέλει να γίνει δούλος Θεού, είναι σαν να μας ρωτάει, και μας ρωτάει ο Θεός. Ποιος θέλει να γίνει δούλος μου, ποιος θέλει να υπάγει δι' ημάς, ποιος θέλει να πάγει απεσταλμένος του Χριστού, ας ξέρει ότι πρέπει να υποδουλώσει τον εαυτό του στην εξουσία του Πατέρα Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, και τότε θα βρεθεί περιφρονημένος, απεριμένος. Εάν δεν περιφρονείσαι από τους ανθρώπους και δεν σε έχουν απορρίψει ακόμη οι άνθρωποι του κόσμου, δεν είσαι δούλος, της πλάκας δούλος είσαι. Γιατί τα βρίσκεις με όλους. Δεν έχεις βάλει διαχωριστική γραμμή στο φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου και στο φρόνημα του κόσμου. Περιφρονημένος, απεριμένος, άνθρωπος με θλίψεις, δόκιμος στις αδυναμίες και στις ταλαιπωρίες, οι άνθρωποι θα αποστρέφουν το πρόσωπό τους και θα σε θεωρούν σαν άνθρωπο μηδέν. Στον 21ο αιώνα ακόμη με το Ευαγγέλιο είσαι. Αλλά ο Χριστός λέει, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, αυτόν εγώ θα ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Και τότε η αποστολή σου θα έχει καρποφορία μεγάλη. Τότε ο Θεός θα σου χαρίζει καρπό πολύ, και αυτόν είναι αυθονία. Αμήν.